Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Και θα δώσουμε όλοι το maximum των δυνατοτήτων προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη πυροδότησε νέο γύρο αντιπαράθεσης στη στιγμή που όλοι αναμένουν από τον Στέφανο Κασελάκη να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Η κυρία Γεροβασίλη με ποια ακριβώς ιδιότητα αποφαίνεται για το ποιος θα έχει και ποιος δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα, θα το αφαιρέσει την ηθαγένεια δηλαδή. Είναι να απορρεί κανείς. Λάδι στη φωτιά ρίχνει και ο πόλεμος της Θεοδόρας Τζάκρη με τον Γιάννη Ραγκούση, που όπως φαίνεται θα καταλήξει στα δικαστήρια. Έχω μπροστά μου τη μήνυση την οποία θα την καταθέσω μεθαύριο εναντίον του κ. Ραγκούση στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεστε, η υπόθεση πηγαίνει ενώπιον των ακροτηρίων, όπου θα βρεθεί εκεί και εκεί θα μιλήσουμε όλοι για όλα. Mm-hmm. Αλλά κυρίως το φίλο στο παιδί μου, γιατί ειλικρινά δεν έχω να του δώσω τίποτα άλλο πέρα από το όνομά μου. Το καθαρό μου όνομα, για αν θέλετε, και την, ένα παράδειγμα για να ζει. Ιδού λοιπόν η ποινικοποίηση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, το ανώτατο στάδιο του τραμπισμού στην Ελλάδα από την υπέρτατη πολιτική εκπρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν, όντως θα προσέλθει στην Ευελπίδων ως ένα αγώμενη, υπογραμμίζω, για τις απρόκλητες δημόσιες συκοφαντικές προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου. Αυτό που θα πρέπει να την απασχολεί όμως είναι το πώς θα απέλθει από την Ευελπίδων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται αντιδράσεις για τις αναρτήσεις της Έλληνας Ακρίτα. Ιδιαίτερα για τη σκοπτική αναφορά στο γιο μιας υποτιθέμενης πλήστρας που μπορεί να μπει πάμπτωχος στην πολιτική και να βγει πάμπλουτος. Εγώ στη ζωή μου, εδώ και πολλά χρόνια, ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει με δύο πράγματα. Με το μυαλό και τα χέρια μου. Εμένα δεν με έσπρωξε κανένας. Ούτε εγώ νοσήμουνα, βοσκός ήταν ο πατέρας μου. Από μια οικογένεια των Σφακίων, η οποία τη δεκαετία του 50 και του 60 έβγαλε στα 7 παιδιά 5 μορφωμένους. Η Έλενα Ακρίτα επανήλθε, επικαλούμενη μια φράση του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Το κλίμα λοιπόν είναι εμφυλιοπολεμικό. Η λεγόμενη Φρουρά Τσίπρα δεν έχει ακόμα υποδείξει υποψηφιότητα. Μια ισχυρή πιθανότητα είναι ο Σοκράτης Φάμελος που έχει μείνει έξω από την αντιπαράθεση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ράνια Θρασκιά, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Όπεν, διεμήνυσε ότι θα ταχθεί με τον υποψήφιο που θα στείλει σήμα ενότητας. Ενώ σε ρόλο πυροσβέση εμφανίστηκε και ο Τρίφωνας Αλεξιάδης. Το να πάμε αύριο σε μια κεντρική επιτροπή και μετά σε μια εκλογική διαδικασία, απλά για να επιλέξουμε με ποιο τρόπο θα διαιρεθούμε εκ νέου, δεν με αφορά και νομίζω δεν αφορά κανέναν. Οπότε θα έχω στραμμένα τα μάτια μου και τα αυτιά μου σε εκείνον που αυτό που θα εκπέμψει θα είναι ενότητα. Την επόμενη μέρα της όποιας διαδικασίας, όποιος και να βγει αρχηγός, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, στο ίδιο κόμμα θα είμαστε όλοι και θα παλεύουμε. Άρα ας κατεβάσουν όλοι τους τόνους, σταματήσουν αυτές τις οξείς εκφράσεις, τις αντιπαραθέσεις. Αυτή την ώρα αποφασίζεται ο δικός χάρτης για τις εκλογές της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.